Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Είναι πολύ όμορφο πράγμα όταν βλέπει κανείς μία παρέα ανθρώπων να μιλούν, να συζητούν, να χαίρονται, να γελάνε. Και συνήθως έτσι στις παρέες οι άνθρωποι χαίρονται την επικοινωνία, χαίρονται το ότι βρίσκονται με άλλους ανθρώπους, άσχετα που πολλές φορές μέσα στην παρέα μπορεί να δημιουργηθούν και προβλήματα και διχόνοιες και μπαλώματα, εκείνα είναι τα αρνητικά. Όμως κάθε φορά που δημιουργείται μία παρέα, οι άνθρωποι που τη δημιουργούν θέλουν να χαρούν και χαίρονται πολύ με την επικοινωνία που υπάρχει ανάμεσα στα πρόσωπα. Και σήμερα, εδώ που είμαστε, στο νεανικό μας αρχονταρίκι, χαιρόμαστε, διότι και εδώ είμαστε μία παρέα. Μία μικρή παρέα εδώ στο στούντιό μας και μία μεγάλη παρέα εμείς που είμαστε εδώ με όλους εσάς που είστε στους δέκτες σας. Σήμερα λοιπόν, εδώ στο νεανικό αρχονταρίκι, θα συζητήσουμε το θέμα της επικοινωνίας, της χαράς της επικοινωνίας, αλλά θα το δούμε από την άλλη πλευρά του, από την πλευρά της σιωπής. Πόσο είναι καλό όταν είμαστε με έναν άλλον άνθρωπο, πόσο είναι καλό μερικές φορές να σωπαίνουμε. Είναι εύκολο να μιλάμε, είναι εύκολο να λέμε τις ιδέες μας, αυτά τα οποία βγαίνουν από μέσα μας, αλλά είναι δύσκολο να σωπαίνουμε εκεί που χρειάζεται. Θα δούμε λοιπόν σήμερα αν χρειάζεται όντως η σιωπή και πότε χρειάζεται η σιωπή και πότε ο άνθρωπος θα πρέπει και να σωπαίνει. Στο νεανικό μας αρχονταρίκι σήμερα έχουμε 4 εκλεκτά παιδιά με τα οποία θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Και καταρχάς να σας γνωρίσω τα παιδιά τα οποία είναι σήμερα μαζί μας. Έχουμε κοντά μας τον Μιχάλη. Την ευχή σας. Την ευχή του Κυρίου, του Γιάννη. Ευλογείτε, Πάτερ. Τον Κύριος, τον Θανάση. Χαίρετε, Πάτερ μου. Χαίρετε και τον Παντελή. Χαίρετε, την ευχή σας. Την ευχή του Κυρίου, παιδιά, καλώς ήρθατε στον Ελληνικό Αρχονταρίκη, στην παρέα μας. Θα συζητήσουμε σήμερα, αν και το θέμα μας είναι η σιωπή, αλλά είπαμε και στην αρχή ότι κάποιες στιγμές ίσως πρέπει να σωπαίνουμε. Ο Θεός μας έδωσε το λόγο για να μιλάμε, για να επικοινωνούμε, αλλά μας έδωσε και νου, ούτως ώστε όταν χρειάζεται, τότε να κλείνουμε το στόμα μας και να μην μιλάμε. Καταρχάς να μιλήσουμε για την χαρά της επικοινωνίας. Είναι όντως ωραίο πράγμα να επικοινωνεί ο άνθρωπος και πώς επικοινωνεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας. Πράγματι, η επικοινωνία είναι μια ζωτική ανάγκη του ανθρώπου. Την επιδιώκουμε συνεχώς ως επιτοπλίστων, επιδιώκουμε συνεχώς να βρεθούμε με κάποιον, να συνδιαλλαγούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις ή απλά να μιλήσουμε και περί ανέμων και υδάτων. Και σίγουρα η καλύτερη μορφή επικοινωνίας είναι οι διαζώσεις, να μιλάμε τον άλλον από κοντά, να βλέπουμε τις εκφράσεις του προσώπου του, τις κινήσεις των χεριών του, να το ζούμε καλύτερα. Αλλά είναι τόσο ζωτική ανάγκη του ανθρώπου η επικοινωνία που υπάρχουν και υποκατάστατά της. Η τηλεφωνική επικοινωνία, η διαδικτυακή τώρα στις μέρες μας, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να αντικαθίσταται η διαζώσεις, επαφή και επικοινωνία. Αυτή είναι επιδιώκουμε και αυτή μας δίνει και τη μεγαλύτερη χαρά στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Ιδίως στις μέρες μας υπάρχουν άλλες μορφές επικοινωνίας, όπως είπες, η διαδικτυακή, η τηλεφωνική. Υπάρχουν τρόποι για να επικοινωνήσει ο άνθρωπος. Αυτοί οι τρόποι δίνουν χαρά στον άνθρωπο. Και αυτοί οι τρόποι ακόμα δίνουν χαρά στον άνθρωπο, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε μια φάση απομόνωσης της φυσικής του παρουσίας. Μπορεί να επικοινωνήσει με τους άλλους παλαιότερα ακόμα και γραπτά, σήμερα κυρίως τηλεφωνικά και διαδικτυακά. Και αυτές δίνουν χαρά στον άνθρωπο γιατί βρίσκεται με έναν άλλον άνθρωπο, έστω και έτσι εξ αποστάσεως. Πρόκειται βέβαια, πιστεύω ότι αυτή του είδους η μεθόδος είναι λίγο υποκατάστατη της επικοινωνίας διαζώσης, γιατί σίγουρα, τουλάχιστον και προσωπικά το βλέπω αυτό, ένας άνθρωπος θα επιδιώξει να μιλήσει με κάποιον άλλον αυτό που λέμε διαζώσεις, παρά και θα του χαρεί περισσότερο από το να τον έχει πίσω από μια οθόνη, πίσω από ένα κινητό ή έναν υπολογιστή. Σήμερα όμως τα πιο πολλά νέα παιδιά θα πάρουν το κινητό στο χέρι και θα επικοινωνήσουν με τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας. Έτσι δεν είναι? Να. Οι οποίοι περιλαμβάνουν όμως αυτό το ζωντανό που λέμε. Αν προσέξουμε όλες οι εφαρμογές, οι διαδικτυακές και όλες, ας πούμε, οι πλατφόρμες που υπάρχουν για την επικοινωνία, πάντοτε ενσωματώνουν τον ήχο και την εικόνα και αντί να μιλάς μέσω μηνυμάτων ή τηλεφώνου, κάνεις αυτό που λέμε, ας πούμε, βιντεοκλήση και βλέπεις ότι ένας πατέρας που έχει φύγει σε ένα ταξίδι επαγγελματικό, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να είναι στο στρατό ένα παλικάρι και έχει πίσω το παιδί του, ας πούμε, ή κάποιους φίλους του, τους βλέπει σε μια βιντεοσυνομιλία και έχει και μια επαφή όσο το δυνατόν πιο ζωντανή.
Βεβαίως η επικοινωνία με τους συνανθρώπους σου δεν είναι μόνο ότι ικανοποιεί, ας πούμε, και κινητοποιεί όλες τις αισθήσεις. Τον βλέπεις, τον ακούς, μπορεί να τον ακουμπήσεις, να του κάνεις μια χειραψία και όλες οι αισθήσεις, ας πούμε, συντονίζονται. Είναι κυρίως η πνευματική και η νοητική διαδικασία που γίνεται όταν ανταλλάσσεις ιδέες και απόψεις για οποιασδήποτε συζητήσεις. Είναι η ανάγκη του ανθρώπου δηλαδή και να αντιπαρατεθεί και να υπερασπιστεί τις απόψεις του και να υποχωρήσει. Και ουσιαστικά από την επικοινωνία είναι που λαξεύουμε την πέτρα του χαρακτήρα μας και γινόμαστε και καλύτεροι άνθρωποι. Και μορφωνόμαστε γιατί μαθαίνουμε καινούργιες απόψεις και βελτιώνουμε τις αρετές μας. Το να σιωπούμε, όπως είπαμε προηγουμένως, να ακούσουμε καλά τον άλλον, όχι να θέλουμε να κάνουμε παράλληλους μονολόγους, να κάνουμε διάλογο. Δηλαδή να ακούμε θέσεις και να απαντάμε σε αυτό που ακούμε. Όχι ο καθένας να λέει αυτό που θέλει και τελείωσε. Απλώς δηλώσαμε, μιλήσαμε, επικοινωνήσαμε και φεύγουμε. Η επικοινωνία αυτή αποκτάει ένα μέλλον. Το ότι θέλουμε να επικοινωνούμε με τους άλλους ανθρώπους, τα πρόσωπα μεταξύ τους οι άνθρωποι, έτσι, οι άνθρωποι είναι πρόσωπα, θέλουν να υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Ένα άλλο πρόσωπο είναι και το πρόσωπο του Θεού. Επικοινωνούμε με το Θεό. Έτσι. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει, Γιάννη. Βεβαίως. Ναι, πώς. Μέσω της προσευχής. Ωραία. Μιλάμε στο Θεό. Μιλάμε στο Θεό, ναι. Ωραία, ο Θεός επικοινωνούμε, δηλαδή. Μίλησε ποτέ με εμάς. Και μάλιστα μέσω της προσευχής ο Θεός μας είπε κιόλας με ποιον τρόπο να προσευχόμαστε σε Αυτόν. Μας λέει έτσι να προσευχθείς σε μένα και μας παρέδωσε την Κυριακή προσευχή που λέμε το Πάτερ ημών. Τόσο σημαντικό είναι να προσευχόμαστε που μας δίδαξε ακόμα και τι να απευθύνουμε, ποια λόγια να απευθύνουμε σε Εκείνον. Και πραγματικά νομίζω ότι είναι, η προσευχή είναι απευθύνεσαι κατευθείαν στο αυτή, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, του Θεού. Απευθύνεις αυτό που λες. Δεν είναι ότι ακούει τα λόγια, τη ψυχή σου ακούει ο Θεός. Αυτό είναι η προσευχή. Είναι ένα τηλεφώνημα στον Θεό, ο οποίος είναι πανταχού παρόν, είναι δίπλα μας. Δεν είναι ότι πρέπει να φτάσει η φωνή μας κάπου ή να φωνάξουμε. Είναι δίπλα στο θέμα. Είναι εσύ να κινητοποιηθείς και να έρθεις σε μια προσευχητική διάθεση. Και είναι πολύ σημαντικό. Για πάμε στην ερώτηση που ανέφερα πιο πριν. Ο Θεός επικοινώνησε ποτέ μαζί μας. Εμείς μιλάμε στο Θεό. Μας μίλησε ποτέ ο Θεός εμάς? Κατέβηκε στη γη. Τι μεγαλύτερο. Ωραία. Άρα ήρθε ο ίδιος εδώ, στη γη. Ήρθε μέσω της Θεοτόκου, της Παναγίας μας, μέσα στον κόσμο, πήρε την ανθρώπινη φύση, σαρκώθηκε και έγινε ένας άνθρωπος ίδιος με εμάς. Ένας άνθρωπος προσιτός που ήρθε, μας άγγιζε. Έχουμε στο Ευαγγέλιο πάρα πολλές σκηνές που λέει και ύψατο, ας πούμε, ότι τονίζει πολύ το Ευαγγέλιο ότι μας ακούμπησε, μας μίλησε, στάθηκε και αφουγκράστηκε τον πόνο του κάθε ανθρώπου. Έγινε δηλαδή, έλα και ακούμπησε εδώ πέρα τα σημεία, το τύπο των ύλων που είπε στον Θωμά τότε. Είναι πολύ σημαντικό ότι τον ζήσαμε όντως μπροστά μας και το παραδίδουμε αυτό με το Ευαγγέλιο. Και πλέον μιλάμε για μια πίστη ζωντανή. Ωραία, ήρθε λοιπόν ο Χριστός, μας μίλησε, τον είδαμε, μας είδε, είχαμε αυτή την επικοινωνία, έτσι. Αλλά για να πάμε και στο θέμα μας σιγά σιγά, υπήρχαν στιγμές που ο Χριστός σιώπησε. Ναι, μεν ήρθε να μας διδάξει, έτσι, μας είπε αυτά που έπρεπε να μας πει, αλλά μήπως μας δίδαξε και τη σιωπή με τον τρόπο του, με το παράδειγμά του. Θυμάστε κάτι, κάποιο παράδειγμα, κάτι που να έκανε ο Χριστός και να μας δίδαξε τη σιωπή? Βεβαίως. Όπως μας διδάσκει η ιστορία με τους δαιμονισμένους Γεργεσιανούς, ο Χριστός ενώ πήγε το μέρος τους, αυτοί άρχισαν να τον βρίζουν και παρόλο που ήταν δαιμονισμένοι, πήγε να τους θεραπεύσει, να το πω έτσι, και τα δαιμόνια του είπαν, αν είναι να μας βγάλεις, τουλάχιστον πήγαινε μας στους χείρους. Ωραία, αρχικά του είπαν, τι ήρθες εδώ, ναι. Τι είμαι και εσύ, Ιησού Ιε του Θεού, ήρθες ο όντε προκαιρού βασανίσαι ημάς. Άρχισαν να τον βρίζουν. Ακριβώς. Ο Χριστός τι έκανε? Άρχισε και αυτός να βρίζει? Όχι βέβαια, σώπασε. Ναι. Και παρόλα αυτά τα δαιμόνια πήγαν στους χείρους, τα οποία πέσανε και στη λίμνη και πνιγήκανε. Και αυτοί που έβωσαν τους χείρους πήγαν στην πόλη και είπαν στον Χριστό να φύγει από τα όρια τους. Οι κάτοικοι της πόλης. Οι κάτοικοι της πόλης, σωστά. Ναι. Είπαν στον Χριστό να φύγει και δεν τον θέλανε στα όρια τους.
Ο Χριστός τι απάντησε? Και ο Χριστός σώπασε. Τι έκανε ο Χριστός? Έφυγε. Έφυγε. Αμέσως πήγε στο καραβάκι του. Ακριβώς. Και έφυγε από την άλλη πλευρά της λίμνης. Ακριβώς. Μάλιστα, ένα πολύ σπουδαίο παράδειγμα με το οποίο ο Χριστός μας διδάσκει τη σιωπή. Και στην αρχή που τον έβριζαν οι δαιμονισμένοι, δεν απάντησε ο Χριστός μας. Και στη συνέχεια, όταν οι κάτοικοι όλοι βγήκανε να συναντήσουν τον Χριστό, που πρέπει να του πούν, έλα μέσα στην πόλη μας, να σε φιλοξενήσουμε, να μας κάνεις καλά τους αρρώστους, να μας διδάξεις το Ευαγγέλιο. Τι τον είπαν? Φύγε από τα όρια μας, δεν σε θέλουμε. Και ο Χριστός δεν είπε τίποτα, καμία κουβέντα. Αμέσως γύρισε, πήγε στο καραβάκι του και έφυγε. Θυμάστε άλλη περίπτωση που να σιωπαίνει ο Χριστός μας? Πολύ χαρακτηριστικά σε μια μεγάλη δοκιμασία για τον ίδιο λίγο πριν σταυρωθεί, στο δικαστήριο μπροστά στον Πιλάτο. Εκεί πολλοί στις κατηγορίες που του προσήπταν οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, οι αρχιερείς, αλλά και ο ίδιος ο Πιλάτος, τις αποδεχόταν τις περισσότερες. Αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής, ο δε Ιησούς εσιώπα. Δηλαδή στιγμές που του προσήπταν πλήθους κατηγοριών, αυτός δεν απαντούσε καν. Μάλιστα, γιατί δεν απαντούσε? Θεωρούσε ειρωνικές τις αναφορές του στη θεότητά του και προτίμησε να μην λογομαχήσει. Ποτέ του δεν λογομαχούσε, άλλωστε είχε την άκρα διάκριση του Χριστού μας και προτιμούσε να σιωπά και να αποδέχεται, όχι να αποδέχεται, απλά να ακούει τις κατηγορίες χωρίς να απαντά. Αποδέχθηκε το πικρό ποτήριο άλλωστε, αποδέχθηκε το μαρτύριο, η αγάπη του για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Την προηγούμενη μέρα είχε πει αν είναι δυνατόν να μην πιω το ποτήριο τούτο, αλλά αν είναι το θέλημά σου αυτό να γίνει. Τι να πει πλέον, του παρουσιάσαν ψευδομάρτυρες, έφτασαν στο έσχατο σημείο του ψεύδους και της προπαγάνδας σε όλο τον κόσμο να φτάσουν στο σημείο να απελευθερώσουν έναν ληστή, έναν άνθρωπο που έκανε ασχήμιες με τους συνανθρώπους του για να σταυρώσουν τον Χριστό. Δολοπλόκησαν, μηχανοράφησαν, έκαναν ό,τι μπορούσαν, ο Χριστός τι να πει. Τέλειωσε, δέχθηκε το μαρτύριο. Αυτή ήταν η αποστολή στον κόσμο. Η σταυρική του θυσία πάνω στο σταυρό να είναι η καλύτερη αγκαλιά για όλους τους ανθρώπους. Αυτό. Να λοιπόν που τον Χριστό μας τον έβριζαν, τον συκοφαντούσαν, τον ηρωνευόταν και σε όλα αυτά ο Χριστός μας δεν απαντούσε, σιωπούσε. Για μας πόσο εύκολο είναι αυτό? Ένας μας βρίζει, ένας άνθρωπος, μας συκοφαντεί, λέει διάφορα εδώ και εκεί. Οι άλλοι μπορεί να το πιστεύουν. Εμείς ποια πρέπει να είναι η στάση μας? Νομίζω όλα ξεκινούν από μία αρετή που οδηγεί στη σιωπή και είναι αυτό που λέμε ο σεβασμός. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μιλάμε πρώτα απ' όλα για τον αυτοσεβασμό, όταν δηλαδή δεχόμαστε και εκτοξεύονται εναντίον μας διάφορες κατηγορίες που μπορεί να έχουν βάση και μπορεί να μην έχουν. Δεν είμαστε άνθρωποι αλάνθαστοι, αλλά άλλο το τι είμαστε και άλλο το από ποιους δεχόμαστε να εκτοξεύονται οι διάφορες ύβρις κτλ. Επιλέγεις τη σιωπή, διότι άμα δεχθείς να αντιδράσεις, δεν είναι φυσιολογική κατάσταση για τον άνθρωπο να είναι θυμωμένος και να φωνάζει και να ανεβάζει το τόνο της φωνής του. Είναι κάτι που το φέρνει εκτός των ορίων του. Οπότε, αν απαντήσεις τον άλλον και αρχίζουν να συγκρούονται οι εγωισμοί, γιατί ο καθένας θα διεκδικεί το δίκιο του, δεν θα καταλήξει πουθενά. Οπότε, ξεκινάς σεβόμενος τον εαυτό σου να μην έρθει σε αυτή την κακή θέση και δημιουργείς την ένταση και στο γύρω χώρο. Και μετά σέβεσαι και τον άλλον. Να μην έρθει κι εσύ αυτό που σε ενοχλεί, που σου κάνει ο άλλος και σε βρίζει, μην το κάνει κι εσύ. Οπότε επιλέγει την οδό τη σιωπή. Και θυμάμαι που μου έλεγε έτσι ένας μοναχός στο Άγιον Όρος κάτι πάρα πολύ όμορφο. Όσες φορές λέει μίλησα, πολλές φορές το μετάνιωσα. Όσες φορές σιώπησα, δεν μετάνιωσα ούτε μία φορά. Πολύ σημαντικό. Επιλέγει αυτόν τον δρόμο και πραγματικά μπορεί να το συζητήσει αργότερα σε μία άλλη στιγμή. Θα το ξαναβρει τον άλλον, μπορεί να το λύσει αργότερα. Επιλέγει τη σιωπή. Και η σιωπή επικοινωνία είναι. Και η σιωπή είναι επικοινωνία. Σε βλέπει ο άλλος, λέει, αυτό γιατί δεν μιλάει. Τον προβληματίζεις. Παντελή, εσύ τι λες? Ένα άλλο χαρακτηριστικό που πιστεύω, μια αρετή βασικά που είναι απαραίτητη για να υπάρξει μετά και η σιωπή, είναι αυτοκυριαρχία ενός ανθρώπου κυρίως στην προσωπικότητά του και στο χαρακτήρα του. Δηλαδή, να μπορεί να φιλτράρει τις πληροφορίες οι οποίες έρχονται από έξω και να μπορεί να σκέφτεται αν οφείλει να μιλήσει, αν πρέπει να σιωπάσει ή αν όχι. Και αυτό θέλει μια εσωτερική αυτοκυριαρχία. Συν του ότι πολλές φορές, αυτό που θα είπε και ο Μιχάλης, όταν μας λένε κάτι μπορεί αυτό να μας θυμώσει. Και πρέπει να έχουμε ακριβώς αυτή την αυτοκυριαρχία για να μπορούμε να
αναγκάσουμε, θα λέγαμε, τον εαυτό μας να μιλήσει ή όχι, γιατί μπορεί να ξεστομίσει πράγματα τα οποία τελικά να μην θέλει. Οπότε η αυτοκυριαρχία είναι πολύ βασικό για να μπορέσει ένας άνθρωπος τελικά να φτάσει στην αρετή της σιωπής και να μην πει τίποτα στον άλλον και να μην ουσιαστικά εκτεθεί, θα λέγαμε. Είναι εύκολο πράγμα, Θανάση, να σωπαίνεις τη στιγμή που ο άλλος επιτίθεται, ο άλλος πάει να σε κάνει κακό, ο άλλος σε συκοφαντεί? Σίγουρα δεν είναι εύκολο πράγμα και δεν μπορούμε να πούμε ότι μας βγαίνει πάντα φυσικά και αυθόρμητα. Χρειάζεται άσκηση σε αυτό και μια πολύ σημαντική αρετή που μπορεί να μας βοηθήσει να σωπαίνουμε όταν πρέπει είναι η προσευχή. Δηλαδή, για εξήγησε το μας αυτό. Μέσω της προσευχής μπορούμε να ζητήσουμε από το Θεό να μας ενισχύσει εκείνη τη στιγμή τη σύγχυση, εκείνη τη στιγμή του θυμού, να μην εξωτερικεύσουμε αυτά τα συναισθήματα που βράζουν, θα έλεγα, μέσα μας και να προτιμήσουμε να σωπάσουμε. Και πολλές φορές λένε οι ψυχολόγοι, όταν θες να βρήσεις, να φωνάξεις, όταν είσαι θυμωμένος, να μετρήσεις μέχρι το 10. Μια καλύτερη συμβουλή είναι να πεις αμέσως το Πάτερ ημών ή έναν ύμνο εκκλησιαστικό, οτιδήποτε. Η προσευχή λοιπόν είναι λύση όταν θέλουμε να σωπάσουμε, γιατί ζητάμε την άνωθεν βοήθεια, τη βοήθεια του Θεού, που είναι ισχυρότερη από όλες τις ανθρώπινες βοήθειες και τις δικές μας δυνάμεις. Νομίζω ότι όλες αυτές οι αρετές οι οποίες οδηγούν τελικά στην σιωπή είναι αυτό το οποίο μας βοηθάει να επιλέξουμε την ασφαλή οδό ώστε να μην καταλήξουμε κι εμείς στη βρισιά. Είναι αυτό που ανέφερα και προηγουμένως για τον σεβασμό, ότι ο αυτοσεβασμός σου υποδεικνύει το να μην φτάσεις κι εσύ στο σημείο, στο χαμηλό σημείο, να βρίσεις και να μειώσεις τον άλλον. Εύκολο πράγμα δεν είναι να βρίσεις. Είναι ότι πιο εύκολο. Για ποιο λόγο να επιλέξεις αυτή την οδό της βρισιάς, η οποία πραγματικά, αν προσέξεις, ας πούμε, το ιβρεολόγιο, όλες οι λέξεις του ιβρεολογίου σε κάθε γλώσσα δεν αποδίδουν ένα χαρακτηριστικό που να έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του άλλου. Είναι όλα απαξιωτικά. Και δεν νομίζω ότι κανένας μας έχει τη διάθεση να θέλει να απαξιώνει τους συνανθρώπους του. Καλύτερο είναι να μπορείς να συζητήσεις σε ένα φιλικότερο κλίμα και να δείξεις πραγματικά τι σε ενοχλεί. Αν εμένα με έχει ενοχλήσει κάτι που μου είπε ο Παντελής ή ο Γιάννης και θέλω να του πω ότι αυτή η συμπεριφορά σου με έκανε να αισθανθώ άσχημα, άμα το βρίσω, δεν θα βοηθήσω ούτε εκείνον, γιατί δεν θα καταλάβει τι με ενόχλησε και προφανώς και εγώ δεν θα εκφράσω αυτό που ήθελα να εκφράσω, να πω ότι αυτό που έκανες με ενόχλησε, και έτσι θα βρω και το δίκιο. Μπορεί μέσω της ευγενικής μου συμπεριφοράς να τον οδηγήσω να μου πει συγγνώμη. Ενώ άμα κάτσω και τον βρίσω κι εγώ, θα μείνουμε με το καθένας να έχει βρίσει τον άλλον, να έχουν χαλάσει εντελώς οι καρδιές μας και από την άλλη δεν θα έχω βρει και το δίκιο μου, γιατί τον απέπεμψα εντελώς από εμένα. Δεν χρειάζεται με όλους να είμαστε φίλοι, με όλους να είμαστε κολλητοί, με όλους, αλλά νομίζω ότι η ευγένεια και ο σεβασμός που τελικά θα οδηγήσουν στη σιωπή όταν προσβάλλει ο ένας τον άλλον, νομίζω ότι είναι ένας πολύ απλός κώδικας επικοινωνίας για όλους τους ανθρώπους και για όλα τα επίπεδα σχέσεων. Όταν όμως βρισκόμαστε μπροστά, εμείς σαν θεατές, ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που ο ένας βρίζει, φωνάζει και ο άλλος σωπαίνει, μήπως τελικά μας φαίνεται ότι νικητής είναι αυτός ο οποίος μιλάει, αυτός που λέει, λέμε ότι τον στρίμωξε τώρα, δεν έχει ο άλλος κάτι να πει, άρα αυτός έχει δίκιο. Τελικά δηλαδή νικητής στην όλη αυτή η υπόθεση είναι αυτός που μιλάει και ο άλλος που σωπαίνει είναι ο ηττημένος. Η σιωπή είναι και αυτή μία μορφής επικοινωνία. Δεν είναι ότι ηττήθηκες και ότι έφυγες από το διάλογο. Ειδικά εάν γνωρίζεις ότι έχεις δίκιο, εκεί είναι που έχεις και το πλεονέκτημα, το ψυχολογικό και μπορείς πιο εύκολα να σιωπείς. Όταν ξέρεις ότι έχεις δίκιο, λες, έχω τα επιχειρήματά μου, ξέρω ότι μπορώ να τους πείσω τους άλλους, ας τον άλλον να έχει την ένταση, διότι αυτό που λέμε πολλές φορές ότι βλέπουμε κάποιον να φωνάζει και τον άλλον να κάνει σιωπή, άρα αυτός που φωνάζει έχει δίκιο, είναι παραπλανητικό και δεν υποστηρίζεται ούτε από την ρητορική τέχνη, ούτε και από την επιστημολογία. Κανείς δεν συμπαθεί αυτόν που φωνάζει. Όσο και να μας φαίνεται ότι ο άλλος φώναξε και άρα η ένταση της φωνής του δείχνει το δίκιο του, πουθενά δεν αποδεικνύουμε σε ένα δικαστήριο ποιος κερδίζει, ο δικηγόρος που θα φωνάξει πιο πολύ, ο άλλος που θα φωνάξει, ή αυτός που θα πει το κατάλληλο επιχείρημα και θα αξιοποιήσει καταλληλότερα το νόμο κτλ. Σε καμία περίπτωση δεν αποδεικνύεται από πουθενά και δεν προκύπτει ότι αυτός που φωνάζει έχει το δίκιο. Νομίζω σπουδάζεις και νομική κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα, γι' αυτό αναφέρεις και σε. Είναι ένα παράδειγμα, η επιστήμη που ασχολείται κατεξοχήν με το δίκιο. Ναι, ποιος έχει δίκιο. Ακριβώς, ναι. Στο παράδειγμα που μας είπες πριν, Γιάννη, είδαμε τον Χριστό να φεύγει. Ένας που θα ακούσει αυτή την ιστορία θα πει πω ταπεινώθηκε ο Χριστός, έσκυψε το κεφάλι, τον έδιωξαν. Άρα
να ο ιτημένος, ο Χριστός. Οι άλλοι είναι οι νικητές, οι δυνατοί, πήγαν όλοι μαζί εκεί, τον είπαν φύγε, άρα αυτοί νίκησαν. Όντως έτσι είναι? Όχι. Ουσιαστικά, όχι, γιατί? Μέσα από αυτήν την ιστορία διδασκόμαστε κιόλας την ταπεινότητα και τη σιωπή από τον Χριστό, που θεωρητικά αυτός είναι ο κερδισμένος. Μάλλον οι άλλοι είναι οι τιμένοι που θεωρούν ότι είναι κερδισμένοι και πιο ισχυροί, διότι αντί να εκτιμήσουν την προσπάθειά του να επικοινωνήσει μαζί τους και να τους βοηθήσει, τον διώχνουν, τον βρίζουν και ουσιαστικά δεν μπορείς να είσαι κερδισμένος όταν δεν δέχεις αυτό που μπορεί να σε βοηθήσει. Έτσι θεωρώ. Άρα, Θανάση, με όλη αυτή την ιστορία, την οποία μας την είπε πολύ ωραία ο Ιωάννης, τελικά, τι έχει μείνει τώρα, σήμερα, στην εποχή που ζούμε? Ποιος δικαιώνεται στα μάτια μας, ο Χριστός που φέρθηκε έτσι ή η Γεργεσινή? Τελικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει δικαιωθεί ο Χριστός και μας δίνει το καλύτερο παράδειγμα της δικής του παρουσίας και της δικής του σιωπής στη συγκεκριμένη περίπτωση. Με τη σιωπή του νίκησε την ταραχή, την οργή και τη σύβριση των Γεργεσινών και μέχρι σήμερα έχει καταστεί παροιμιώδηση φράση για να χαρακτηρίσουμε κάποιους θορυβώδεις και υβριστές ότι αυτή είναι η Γεργεσινή. Δηλαδή, τόσο πολύ έχει χαρακτηρίσει την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό μας αυτή η ευαγγελική περικοπή, ώστε χαρακτηρίζουμε κάποιους θορυβώδεις και ταραχώδεις ανθρώπους ως Γεργεσινούς. Και κυρίως ανθρώπους που δεν πιστεύουν στον Θεό, που ακριβώς, δεν θέλουν τον Θεό στη ζωή τους. Ναι. Λέμε, αυτή είναι η Γεργεσινή. Παράδειγμα, ένα χωριό, αν δεν εκκλησιάζεται. Λέμε, πω, αυτή εκεί πέρα είναι η Γεργεσινή. Είναι αρνητικός χαρακτηρισμός, πολύ άσχημος χαρακτηρισμός, γιατί αντιτάθηκαν στον Χριστό και μάλιστα αυτός ως απάντηση είχε τη σιωπή του. Την καλύτερη απάντηση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι, εκείνη την ώρα μπορεί να φάνηκε ότι ο Χριστός νικήθηκε, αλλά δεν είναι τι φαίνεται τη στιγμή εκείνη, αλλά τι είναι αυτό που μένει και ποια είναι η πραγματικότητα. Η βαθύτερη αλήθεια είναι ότι ο Χριστός είχε το δίκαιο και μέχρι σήμερα το παράδειγμα το ακολουθούμε κι εμείς. Προσπαθούμε τουλάχιστον να ακολουθούμε. Και πάνω σε αυτό το χαρακτηρισμό που λέμε για τους Γεργεσινούς, ότι αυτή είναι η Γεργεσινή, η επιστήμη της επικοινωνιακής ψυχολογίας λέει ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα βρήσει, θα φωνάξει κτλ. Θα μείνει στους τρίτους που παρακολουθούν, επειδή θέσαμε προηγουμένως το ζήτημα, αν μας παρακολουθεί ένα κοινό να μαλώνουμε μεταξύ μας και εγώ φωνάζω και εσείς οι οποίοι θα πούνε δίκιο, όχι αυτός που φωνάζει, λένε μερικοί. Λέει η επικοινωνική ψυχολογία ότι οι τρίτοι που παρατηρούν συνδέουν τον καθέναν με τα λόγια που ο ίδιος λέει, όχι με αυτόν στον οποίο τα απευθύνει. Οπότε, αν εγώ πω στο Θανάση ότι είσαι το Α, το Β και το Γ, τρεις βρισκές, ο κόσμος, επειδή εμένα συνέδεσε τη δικιά μου εικόνα με τις λέξεις που έβγαλα, εμένα θα θεωρήσουν ότι συνδέομαι με αυτές τις λέξεις και δεν θα θυμούνται την εμένα, θα πούνε ο Τσιρίδας, ο Φωνακλάς, ο Προσβλητικός. Ενώ το Θανάση που σιώπησε, τι θα τον πούνε? Δεν έχουν κάτι να πούνε για το Θανάση που δεν μίλησε, δεν έχουν να τον θυμούνται, αφού σιώπησε, έκανε την πιο έξυπνη κίνηση. Εγώ όταν φωνάζω, είναι αυτό που λέμε και προηγουμένως, με το σεβασμό. Δεν έχεις αυτό σεβασμό πρωτίστως όταν ξεκινάς και υβρίζεις, γιατί μια βρισιά για να την πεις σημαίνει ότι την έχεις αισθανθεί κάποια στιγμή στη ζωή σου για τον ίδιο σου τον εαυτό. Όταν θες να υποτιμήσεις τον άλλον, τον υποτιμάς με τα όπλα που εσένα σε έχουν υποτιμήσει. Είναι κάποια πράγματα τα οποία όντως προκύπτουν και ισχύουν. Δεν συμπαθεί κανένα σε αυτούς που είναι οξύθυμοι και αψείς. Ισχύει και αυτό το ότι εξιδίων κάποιος κρίνει τα λότρια. Βεβαίως. Όλα το λένε αυτό, όλα το δείχνουνε. Παιδιά, έχει παρέλθει ο χρόνος της εκπομπής μας. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ στο Λαϊκό Αρχονταρίκι. Εκπομπή σημαίνει συνομιλία. Μιλήσαμε, επικοινωνήσαμε. Βέβαια, το θέμα μας ήταν το ακριβώς αντίθετο, η σιωπή. Αλλά τη σιωπή τη χρησιμοποιούμε εκεί που πρέπει, όπως και την ομιλία. Το κάθε πράγμα χρειάζεται διάκριση. Πότε θα μιλήσουμε, πότε θα σιωπήσουμε. Πρέπει να ξέρουμε κάθε φορά τι έχουμε μπροστά μας, ποιον έχουμε μπροστά μας, αν πρέπει να μιλήσουμε ή όχι. Και το οτιδήποτε κάνουμε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι πάντοτε θα το κάνουμε από αγάπη. Από αγάπη για τον συνάνθρωπό μας, να μην συναχωρήσουμε, να μην πικράνουμε, να μην κατακρίνουμε τον συνάνθρωπό μας. Θα ομιλήσουμε όπου χρειάζεται να ωφελήσουμε, βεβαίως, γι' αυτό μας έχει δώσει ο Θεός το λόγο. Θα αποφύγουμε την αργολογία που, όπως μας είπε ο Χριστός μας, θα δώσουμε λόγο για κάθε λόγο αργό που θα πούμε.
Συνεπώς πάντοτε πρέπει να σκεφτόμαστε αν θα πρέπει να μιλήσουμε ή όχι. Και επειδή χρειάζεται διάκριση, χρειάζεται και φώτιση Θεού. Και να πάμε σε αυτό που είπε ο Θανάσης, ότι πρέπει και να προσευχόμαστε. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα μας δώσει τη φώτιση, το πότε θα πρέπει να μιλήσουμε και τι θα πρέπει να πούμε. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς, τους αγαπητούς φίλους μας, που ήσασταν σήμερα μαζί μας, στη μεγάλη παρέα. Να ευχηθώ να δίνει ο Θεός φώτιση σε όλους μας, να μας φωτίζει σε αυτό το μεγάλο τομέα, το αν θα πρέπει και πότε πρέπει να μιλούμε και πότε να σιωπούμε. Και νομίζω ότι με τη φώτιση του Θεού και με το δικό μας τον αγώνα θα βρίσκουμε πάντοτε την σωστή λύση και την σωστή πορεία που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.